Έχουμε τέλεια νέα! Yes! Δείξε μας το. Το καινούριο βιβλίο της Αριστονίκης μας μόλις κυκλοφόρησε. 10 ιστορίες ζωής, εργαλείο εντόπισης ψυχολογικών θεμάτων σε παιδιά και ενήλικες. Συγχαρητήρια! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο να είναι. Να βοηθήσει πολύ κόσμο. Ξέρω ότι έχεις δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό. Για πες. Λοιπόν, αυτό το εγχειρίδιο είναι για εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας. Είναι προϊόν από την μεταδιδακτορική μου έρευνα που έγινε σε κλινικό... Ακούγεται ένα θόρυβο, τι είναι? Είναι η γειτονιά μου, είναι λίγο περίεργη. Έβγαλε βιβλίο η γειτόνισσα σας, σταματάτε να κάνετε μαθαρία για λίγο. Η κοπέλα έγραψε βιβλίο το οποίο έρχεται από την μεταδιδακτορική της έρευνα. Ξέρετε πόσο κόπο έχει αυτό το πράγμα και είσαι κάτι φασαρία. Ας τα να πάνε. Τέλος πάντων, αυτή η έρευνα πέρασε από χίλια κύματα, γιατί έγινε την περίοδο της πανδημίας, που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, όπως ξέρουμε όλοι. Τέλος πάντων, από εδώ, από εκεί έγινε ό,τι έγινε. Βγήκανε κάποιες ιστορίες, οι οποίες είναι γραμμένες με βάση κάποια θεωρητική, έτσι, ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Οι μισές ιστορίες είναι γραμμένες με βάση τη γνωστικο-συμπεριφοριστική κατεύθυνση τρίτου κύματος και οι άλλες μισές με βάση την αφηγηματική θεραπευτική προσέγγιση. Είσαι και της αφηγηματικής, δόκτωρ μου. Ναι. Είσαι και της αφηγηματικής. Μάλλον προσόντα να καλύπτουμε εμείς εδώ πέρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αφού γιατί γνωστικο-συμπεριφοριστική... Κάποια προβληματάκια ψυχικά. Για χαρά είσαι. Για την γνωστικο-συμπεριφορική γνώριζα. Για τη δικαστική γνώριζα. Για τη συστημική γνώριζα. Για την τραυματοθεραπεία γνώριζα. Σήμερα έμαθα ότι είσαι και της αφηγηματικής. Ωραία. Ναι, δεν έχω κάνει κάποια τέλος πάντων εκπαίδευση, αλλά έχω μελετήσει πάρα πολύ για να γράψω παραμύθια με βασισμένα πάνω σε αυτήν. Τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς παραμύθια, λέγονται ιστορίες ζωής γιατί δεν έχουν μυθικά στοιχεία. Επί της ουσίας περιγράφουν ένα πρόβλημα που έχει ένα παιδί, ξεκινώντας από το ποιο είναι το πρόβλημα, από πού πηγάζει το πρόβλημα, τι συνέπειες έχει στην ζωή του παιδιού και ποια είναι η λύση που μπορεί να προταθεί. Οπότε μπορεί με αυτόν τον τρόπο το παιδί να ταυτιστεί με αυτήν την ιστορία ζωής και μετά υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο μπορεί να ακολουθήσει ο ειδικός ψυχικής υγείας ή ο εκπαιδευτικός που με βάση κάποιες ερωτήσεις και κάποιες χειροτεχνίες που κάνουν τα παιδιά έχει και υλικό το οποίο μπορεί κανείς να το εκτυπώσει όπως είναι αυτά εδώ. Είπες, Αριστονίκη μου, ότι αυτά είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας ή για γονιούς? Αν κάποιος γονιός μπορεί να το... τέλος πάντων δεν είναι για αρχάριους, okay. Είναι για ανθρώπους που έχουν μία βάση. Άρα είναι για ειδικούς. Αλλά αν κάποιος γονιός έχει κάποια βάση, γνωρίζει τέλος πάντων κάποια πράγματα, έχει κάνει κάποια μαθήματα ψυχολογίας και μπορεί να τα κατανοήσει, δεν απαγορεύεται να το πάρει και ένας γονιός. Δηλαδή δεν απολύεται προς όλους. Δεν έχει κάποια... δεν υπάρχει κάποια... Μπορεί επίσης να το αγοράσει κάποιος ενήλικας που κάνει ψυχοθεραπεία για να βοηθηθεί μέσα από τις θεραπείες. Μπορεί. Είναι σε στυλ ιστορία, ας πούμε, για παιδιά, αλλά κάνει και για ενήλικες. Ενώ και για έφηβους. Εξηγώ κάποια πράγματα εδώ πέρα που για τη θεματική, ας πούμε, έχει θεματική κρίση θυμού. Υπάρχει θεματική... Και κάποια θεωρία πριν. Δείξε μας λίγο, να δω λίγο έτσι μια ιστορία αντιδομή έχει. Λοιπόν, η ιστορία, ας πούμε, αυτή είναι μια... Έχω κάνει έτσι μια προσπάθεια να το εισάξω ως θέμα γιατί βλέπω ότι ενώ υπάρχει στην επικαιρότητα πάρα πολύ η λεγόμενη pop κουλτούρα, όχι η pop psychology που έκανες εσύ εχθές, pop κουλτούρα. Είδε ένα βίντεο και τις... Λοιπόν, έχω γράψει μια ιστορία ζωής που είναι η επίδρασή μας από την pop κουλτούρα. Ωραία.
Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Είναι ποια είμαι με καθρέφτη μου, η έκτη ιστορία. Αυτή είναι εδώ. Και εδώ αρχίζουν οι ερωτήσεις. Φέρ' το λίγο μιο πέρα για να σε πιάνει, γιατί είσαι από κινητό. Όχι, υπολογιστή μου. Λίγο τετράγωνο, ναι. Ποια είμαι καθρέφτη μου, έκτη ιστορία, οκ. Okay. Βλέπουμε μόνο τη μια σελίδα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η άλλη σελίδα που ξεκινούν οι ερωτήσεις πάνω στην ιστορία. Είναι μια μικρή ιστορία αυτή. Και βασικά λέω κάποια πράγματα στο παιδί που θα το διαβάσει, στην έφηβη, και τη ζητώ να δώσει αυτή το τέλος της ιστορίας. Δεν έχει τέλος η ιστορία αυτή. Για να δούμε ποια είναι η γνώμη του παιδιού πάνω σε αυτό που διαβάζουμε. Και αν έχει επηρεαστεί από την pop κουλτούρα και πώς έχει επηρεαστεί. Και μετά ξεκινάμε μια συζήτηση πάνω σε αυτόν τον θέμα. Η άλλη ιστορία... Μου θυμίζει λίγο αυτό, μου θυμίζει λίγο το διδακτορικό σου που είχε να κάνει με τα προέφηβα κορίτσια, ναι. Τους με τις μητέρες τους, και νομίζω είχε ένα παρόμοιο θέμα για το πώς η pop κουλτούρα επηρεάζει τις σχέσεις. Ναι, είχε. Θυμάμαι καλά, ναι, για τα preteen που ήταν, για τα κορίτσια στην προεφηβεία, ναι. Εδώ ας πούμε είναι μια άλλη ιστορία, γιατί δεν έχω φίλους. Α, είναι για την κοινωνικοποίηση. Μπράβο. Λοιπόν, θέλουμε και εμείς να το πάρουμε το βιβλίο. Λοιπόν, και μετά ξεκινάει η επεξεργασία της ιστορίας, που γράφει εδώ ένα διάλογο, για να μπορέσει το παιδί να ξεχωρίζει τι είναι γεγονός, τι είναι σκέψη, τι είναι συναίσθημα, τι είναι συμπεριφορά. Και επεξεργασία της ιστορίας, οι ασκήσεις εδώ που μπορεί να κάνει. Άσκηση για κλείσιμο, που αν τον κάνουν οι εκπαιδευτικοί, ας πούμε, στα πλαίσια κάποιου μαθήματος, πώς μπορούν να κλείσουν, ας πούμε, αυτό το θέμα, γιατί μπορεί να γίνει και στην τάξη αυτό. Και έχει μετά κάποιες ασκήσεις, αρκετές ασκήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ας πούμε, λέει, για μια εβδομάδα προσπάθησε να λες μόνο καλές κουβέντες για όλους. Σημείωσε εδώ για κάθε μέρα πόσες καλές κουβέντες είπες, σε ποιους, τι ανταπόκριση είχαν και αν πέτυχες το στόχο σου ανά ημέρα. Δεν μου λες, αρέστον, Νίκη, οι ιστορίες αυτές είναι ιστορίες που βοηθούν στην συναισθηματογνωσία των παιδιών, δεν είναι? Ναι. Και στην αυτογνωσία, ναι, και στην συναισθηματογνωσία. Δεν μου λες, πες μας λίγο για τις ομάδες που έχεις στην Κύπρο και αν έχεις όλα αυτά που κάνω και τα υπόλοιπα μου βιβλία στηρίζονται πάνω στις ομάδες που κάνω εδώ με για παιδιά, που έχω και στη Λευκωσία και στην Καλαβασόν, όπου είναι ομάδες συναισθηματογνωσίας, που ασχολούμαστε με θέματα ψυχολογικής φύσεως, παιδιά που μπορεί να έχουν φοβίες, μπορεί να έχουν κρίσεις άγχους, μπορεί να έχουν, να έχουν υποστεί bullying στο σχολείο, καλή ώρα που γίνονται χαμός στην επικαιρότητα, που μπορεί να έχουν θυμών, κρίση θυμού, που μπορεί να περνάνε μια κρίση γιατί οι γονείς τους παίρνουν διάσημα. Ακόμη και παιδιά που δυσκολεύονται να πάρουν φίλους, να κάνουν φίλους. Παιδιά που δυσκολεύονται να κάνουν φίλους, παιδιά που έχουν έλλειπη κοινωνικοποίηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και παιδιά που δεν έχουν οποιοδήποτε θέμα, απλά οι γονείς τους γνωρίζουν πόσο σημαντικό θέλουν είναι να διαχειριζονται τα συναισθήματα τους. Και στο επόμενο διάστημα σκέφτομαι να κάνεις online, Αριστονίκη, γιατί κάνω... από την Ελλάδα μου ενδιαφέρονται. Κάνω και online, ατομικά όμως, όχι σε ομάδα. Και ομάδα θα ήταν ωραίο μέσω Zoom. Έλα να σου πω, ξέρω ότι η ομάδα της Καλαβασού είναι Σάββατα. Ναι, Σάββατο, ναι. Πρωί, της Κυλίου. Ομάδα της Λευκωσίας είναι Τρίτη. Τρίτη τι ώρα? Είναι συνήθως η ώρα 4 το απόγευμα. Και τι ηλικίας παιδιά? Είναι παιδιά σχολικής ηλικίας που έχω τώρα σε ομάδα, αλλά θέλω να φτιάξω και μια ομάδα για χαρισματικά παιδιά. Α, μπράβο. Απλά προσπαθώ να το... Όταν θα τα ετοιμάσεις να μας δώσεις ή αν έχεις ό,τι αναρτήσεις κάνεις στο Facebook, στέλνε μου να τις κάνω και στην καρτέλα κοινότητα στο κανάλι. Γιατί έχει κόσμο που ψάχνει πληροφορίες και δεν τις βρίσκει. Και τώρα ο αλγόριθμος του Facebook τα έχει κάνει έτσι ώστε να μην. Πρέπει να πας ειδικά στο προφίλ κάποιο για να δεις τι έχει ποστάρει. Πλέον δεν στα βγάζει ο αλγόριθμος. Ναι. Η αλήθεια να λέγεται. Okay.
Μόνο τις διαφημίσεις βγάζει. Και θα Θέλει, κάνουμε οπότε μια έχεις... ομάδα για τον εθισμό στο διαδίκτυο Α, μπράβο. και θα την ονομάσω προπόνηση του εγκεφάλου, που θα είναι για παιδιά που θέλουν να ασκούν τον εγκέφαλο τους, ούτως ώστε να μην εθίζονται Ναι, εύκολα. αυτή είναι την προπόνηση του εγκεφάλου. Δεν μπορείς να την κάνεις διαδικτυακή για να μπορούν και παιδιά Μπορώ να την κάνω να διαδικτυακά. συμμετέχουν. Σε Μπορώ, παρακαλώ, μπορώ. στα σχόλια αυτού του βίντεο γράψτε τις. Γράψτε τις. Το email της θα το έχω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Γράψτε τις. Γιατί εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μου τώρα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις ομάδες. Γιατί θυμάσαι πάντα σου έλεγα για τα μεγάλα τα παιδιά. Δεν έκανες τις ομάδες πριν, δεν έκανες τις ομάδες πριν. Τώρα είναι τα μαμ. Τα μαμ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Και επειδή ξέρω ότι είχε και φύγει και άλλες μαμάδες και μπαμπάδες και γονείς και δαιμόνες οι οποίοι ενδιαφέρονται να δώσουν στα παιδιά τους ψυχοεκπαίδευση από νωρίς. Είναι σος. Είναι σος. Η ψυχοεκπαίδευση από την προσχολική ηλικία. Σος. Όχι, είναι πραγματικά Αλήθεια. πολύ επίγον να δώσουμε στα παιδιά μας αυτά τα εφόδια. Βλέπουμε στην επικαιρότητα άπειρα περιστατικά παραβατικότητας, βίας, εθισμού στο διαδίκτυο, παιδιά που δεν τους αρέσει το σχολείο και που εχθρεύονται κάθε τι που έχει να κάνει με γνώση. Και είναι πραγματικά το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Και όσο πιο προληπτικά δράσουμε, τόσο πιο καλύτερα, γιατί όταν έρθει ένα παιδί το οποίο, να πούμε, έχει προβεί σε κάποια παραβατική ενέργεια Μετά είναι ή αργά, ρε. Δηλαδή έχει θέλει πολλή δουλειά. θυματοποιηθεί ή έχει κρίση άγχους, τότε εγώ κάνω τον πυροσβέστη, κάνω παρέμβαση στην κρίση. Είναι διαφορετική δουλειά η παρέμβαση στην κρίση από την πρόληψη. Καλύτερα πρόληψη. Καλύτερα πρόληψη. Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε Η στα παιδιά. αλήθεια είναι ότι τα παιδιά στο ψυχολόγο του, στον παιδοψυχολόγο του, μπορούν πιο εύκολα να ανοιχτούν για θέματα που μπορεί να μην θέλουν να στενοχωρήσουν του γονεί του ή να φοβούνται μήπω του θυμώσουν οι γονεί του. Ενώ στον παιδοψυχολόγο και στην ομάδα είναι πιο εύκολο να ανοιχτούν, είναι έτσι. Σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο και μέσα στην ομάδα, αυτό που βλέπω, ότι επηρεάζεται ο ένας από τον άλλον, ακούει ο ένας τον άλλον, ανοίγονται περισσότερο, Μεγάλη υπόθεση καταλύονται οι είναι. άμυνες τους, Να είσαι λένε 8 ενώ πράγματα 10 που δεν θα τα χρονών. πούν αν είναι μόνοι τους με τον ψυχολόγο. Μα Μαθαίνει νέα. είναι super wow γιατί αυτό που κάνουμε εμείς, κάνουμε στο κανάλι στο τέταρτο επίπεδο ψυχοεκπαιδευτική ομάδα για γυναίκες και στο πέμπτο για άντρες. Wow να το κάνεις αυτό στα 10, 9, 8, 11, 12 τι ηλικίες έχουν τα παιδιά και να είναι παιδοψυχολόγος που να τα διευθύνει. Γιατί οι δόκτωρες του Νίκη Θεοδωσίου είναι και ψυχολόγος ενηλίκων, είναι και παιδοψυχολόγος. Εγώ θα σταματήσω να σε επενεύω γιατί είναι μια κοπέλα η οποία συνεχώς σπουδάζει. Και σπουδάζει σε πανεπιστήμια. Βλέπετε τώρα έχει κάνει το μεταδιδακτορικό της. Και είναι must για τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δείξε μας ξανά το βιβλίο. Θα το βάλω φυσικά και εδώ στο Zoom. Λοιπόν, είναι αυτόν εδώ το βιβλίο, είναι μικρούλι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν πειράζει. Έχει μόνο 10 ιστορίες μέσα και έχει και πάρα πολύ υλικό από πίσω για να το κάνει κάποιος Δεν το εκτύπωση. βλέπουμε τώρα. Γύριστο να το δούμε. Α, μπράβο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι διάφορα ζωάκια, διάφορα ανθρωπάκια, τα οποία χρησιμεύουν και στις ιστορίες ζωής για να τα εκτυπώσει ο εκπαιδευτικός σε χαρτόνι και να μπορέσει το παιδί να δουλέψει σε επίπεδο συμβολικών, αλλά και στην ιστοριογραμμή, που είναι μια καινούργια μεθοδολογία που βοηθάει πάρα πολύ. Ιστοριογραμμή. Ιστοριογραμμή είναι, όπου είναι με ένα δικό μου τρόπο φυσικά ιστοριογραμμή, όχι ακριβώς έτσι όπως είναι η κανονική ιστοριογραμμή, με έναν Από πιο πού έρχεται η παραδοσιακό τρόπο. ιστοριογραμμή από την αφηγηματική θεραπεία? Έχει πάρα πολλές βάσεις, πιο πολύ από τις δομικές θεωρίες. Έχει πάρα πολλές βάσεις και στηρίζεται πάνω στο γεγονός ότι είναι μια μέθοδος που βοηθάει πολύ την μαθησιακή διαδικασία, δημιουργείται το πλαίσιο σε τόπον και χρόνων και επινοούνται οι χαρακτήρες από τα παιδιά και βοηθιέται πάρα πολύ το παιδί, ιδιαίτερα στο σχολείο, να μάθει πιο εύκολα π.χ. στο μάθημα της γλώσσας ή ιστορία ή οτιδήποτε, παρά να γίνεται με τον τρόπο αυτόν των συμβατικών που γίνονται οι διδασκαλίες και τα παιδιά βαριούνται. Και στηρίζεται επί της ουσίας πάνω στη θεωρία του κοινωνικού επικοδομητισμού, για να πω για αυτούς που γνωρίζουν. Απλά στο δικό μου το εγχειρίδιο είναι κάπως διαφορετικό,
για να μην είναι ακριβώς το ίδιο με την έννοια της ιστοριογραμμής, έτσι όπως μπορεί να τη γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί. Δεν μου λες αριστονική, τα παιδάκια στην ομάδα μπορούν να λένε και τα όνειρα τους. Φυσικά. Α, το πώς Και το τα λένε. όνειρα τους και τους Κάθε πρωί μου στόχους λέει, τους. έλα να σου πω τι όνειρο είδα. Κάθε πρωί και προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, να του πω να τα λες στην ομάδα δηλαδή τα όνειρα. Εντάξει. Λοιπόν, Κάνετε και τους ονειροκρίτες. Γιατί προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, γιατί βλέπουμε όνει, τι σημαίνει κάθε όνειρο. Τώρα, αύριο το πρωί που θα μου λέει πάλι το όνειρο, θα το πω, θα πας στην Αριστορή και να της πεις το όνειρο, να το ακούσουν και τα άλλα τα παιδάκια, να σου πούν τι όνειρα βλέπουν και αυτά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και Εμείς βλέπουμε χιουμοριστικά όνειρα. τα μωρά είναι τα παιδιά είναι εξαιρετικοί συνοδοιπόροι σε όλα αυτά γιατί περνάς πολύ ωραία μαζί τους. Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό μπορεί να το βρει κανείς Α, ηλεκτρονικά, για πες είτε μας, στο ναι. Θα βάλουμε κινητό, στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο. Μπορεί κάποιος να το αγοράσει είτε online, είτε είτε online που είναι πιο e-book. οικονομικό, είτε εντυπών, το οποίο θα έρθει με το ταχυδρομείο, θα το παραγγείλει και θα Ναι, έρθει με από το τον εκδοτικό ταχυδρομείο. Nikon Ability.gr. Ωραία. Εκεί που είναι τα τελευταία βιβλία της Αριστονίκης, εγώ σε κάθε βίντεο που κάνουμε βάζω ένα σύνδεσμο που γράφει τα βιβλία σου και θα το προσθέσω και αυτόν τώρα. Έχουμε και καινούριο βιβλίο της Δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου Τριφωνίδου. Καλό ταξίδο. Ευχαριστώ πολύ. Και θα τα πούμε εμείς στην Αριστοτρίτη, εννοείται. Θα τα πούμε. Είμαι πολύ χαρούμενη για σένα, φιλενάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά. Και είμαι και έτσι. Ξεκινάει, ξέρετε, για την Αριστονίκη μας. Ξεκινάει, ξέρετε, για την Αριστονίκη μας a new era, μια καινούργια εποχή. Ο Λάζαρος είναι στην ιατρική σχολή, είναι μητέρα ενός παιδιού που είναι στο σπίτι τώρα. Είναι καινούργιο κεφάλαιο για σένα. Και νομίζω ότι η δημιουργικότητα είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις τη μετάβαση αυτή πιο ευχάριστη, ναι. Και δεν είναι Είναι πάντα, πάντα σε αυτά τα και στην περίοδο αυτήν των 2 χρόνων που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για όλη την οικογένεια, έγραψα αυτόν, τελείωσα την έρευνα και έγραψα ακόμη ένα βιβλίο για τον παππού μου που θα παρουσιαστεί για αυτόν Και στο αυτό επόμενο να μας το διάστημα. παρουσιάσεις, φιλενάδα. Κυκλοφόρησε Οπότε, εκείνον. Εκείνον κυκλοφόρησε. όχι, εκείνον Μα είναι είναι. μια δική μου, είναι βασικά τα γράμματα του παππού που έγραφε όταν ήταν στα κρατητήρια της Α. κοκκινίδας και η ιστορία της ζωής του μέσα από τα δικά του μάτια. Γράφει και η Μαρία μέσα. Τριφωνίδου. Γράφουμε κι εμείς κάποια πράγματα. Έκαναμε και μία έρευνα για τη ζωή του και είναι το δικό μου μνημόσυνο στον παππού μου όπως Ο παππούς πρέπει να είναι τα έφυγε πριν 2 μνημόσυνα και χρόνια, όχι δεν όπως είναι. γίνονται. Πριν 2 χρόνια, 2 χρόνια, ναι, ναι. 2 χρόνια. Αυτόν είναι το επόμενο που βγαίνει σε λίγες μέρες. Άρα σε λίγες μέρες βγαίνει το μνημόσυνο του παππού. Το Το θέλω μνημόσυνο και του. εκείνο. Μνημόσυνο του παππού. Κοίταξε, εγώ Ναι. είπα τους δεν θέλω ούτε κηδείες ούτε μνημόσυνα. Ενώ δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα και για μένα ενώ τα θα φυγώ. Τα καλύτερα μνημόσυνα είναι αυτά, οι δονήσεις που άφησε ένας άνθρωπος πίσω του να τις μαζέψεις, να τις τακτοποιήσεις σε έναν ωραίο μπουκέτο που σκέφτομαι και φανταζόμαι πως θα είναι το βιβλίο. Άντε, με το καλό. Σε ευχαριστούμε. Εγώ Bye. ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Ευχαριστώ. Γεια. Και ο Λάκης χαίρεται. Και ο Λάκης χαίρεται. Γεια Και σου, Λάγκη μου. γράψετε βιβλίο για ψυχοεκπαίδευση σκυλιών. Όχι, όχι. Εν έχω ακόμα το υλικό, αλλά πού θα πάει. Bye bye. Bye. Yeah.